Δεν μπορείς άλλο. Δηλαδή και το κοιτάς μέσα στα μάτια μετά τον άλλον. Να το ξανακάνουμε. Όχι, όχι, μην το πως είστε. Μην το πως είστε. Μένουμε όπως είμαστε. Έλα. Και βέβαια ο ήλιος έπεσε τώρα. Εντάξει, ναι. Δεν παίζει, το κάνει αυτό. Εδώ, στην περιοχή. Ο ήλιος, τα σύννεφα. Είναι αυτός ο πλανήτης. Πάγει πάμε να δούμε τα σημερινά. Το πάμε πολύ δυνατά. Τι τρόμαξα κι εγώ ίδιος. Εγώ να δεις. Πάμε τώρα να δούμε τα νέα του NBA. Ήμουνα έτσι την ώρα που το πες. Ξαναπες το. Πάμε τώρα να δούμε τα νέα του NBA. Την ώρα που στο λέω το λες αμέσως και δεν έχω προλάβει να γυρίσω το κεφάλι. Οκ. Οπότε πάμε ακόμη πιο γρήγορα. 11 Ιουνίου 1997. Δεν ήμουν έτοιμος. Jesus man! Ναι, βάζει. Προσπαθεί να κάνει κάτι πάντα να μιλάω, ώστε να μου λέει μετά. Ε, ξαναπες το λίγο. Ξαναπες γιατί έκανα το κύματο. Κάρφωνα! Τώρα ξέχασα εγώ τι έλεγα. Οκ. Α, είσαι απαράδεκτος. 11 Ιουνίου. Φέτος. Πήγα διακοπές. Πολύ ωραία. Στο 5ο τελικό. Μήπως να μου κουμπούνιασε πολύ. Περαδόθηκε. Λοιπόν. Κουνιέμαι όταν δεν θυμάμαι το κείμενο. Γιατί για να δω, θα έρθει. Θα έρθει. Περίμενε. Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια των playoffs. Τι σου ξαναπεί, γιατί δεν μ' άρεσε. Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια στην ιστορία των playoffs. Ωραία. 11 Ιουνίου 1997. Από τότε κουνιόταν Γιάννη, τέλος πάντων. Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια των τελικών των playoffs. Ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια των playoffs γενικότερα. Θα έλεγε κανείς ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια. Μήπως θες να τα έχουμε πιο κοντά. Εκεί εδώ. Το έχω μάθει τόσο καλά που δεν έχεις ιδέα. Βλέπεις ότι το δικό μας μοντέλο εδώ λειτουργεί πάρα πολύ καλά, οπότε δεν θα το αλλάξουμε. Καταλαβαίνεις. Ο λόγος είναι ένας. Ο Μάικλ Τζόρνταν εκείνο το βράδυ έκανε ένα άρρωστο. Αλλά γελάει, δεν μπορώ να. Προσπάθησε να καμπτηθείς απλά. Φλου όπως άραστος. Όχι όπως Μπάμπης. Πολύ καλό. Θα το δείτε, θα είναι αστείο στο μοντάζ, παιδιά. Ποιος το λοιπόν. Αυτό, ρε. Έχεις πολύ να πεις τώρα. Και είναι και πολύ δυσλεχή λέξη. Θα κουνιέμαι όλη την ώρα. Είναι φασί συνεχόμενες αυτές τις λέξεις. Δεν είναι ότι είμαι τρεις σειρές, ξέρω. Παιδιά, έχω πολύ κοντή μνήμη. Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Άστοχα σχόλια όλη την ώρα σας την εκπομπή. Ωραία, τέλεια. Αυτά θα μπουν σαν bloopers. Θα μπουν και ναι, μπορεί, κάτι θα το δούμε. Όχι μπορεί. Όλο έτσι θα είναι γενικά. Ναι, αλλά ξέχασα τι έλεγα, ρε μαλάκι, τώρα. Γενικά όλα αυτά, πολλά από αυτά βγάζουν νόημα στο μοντάζ κυρίως, γιατί έχει φωτογραφίες. Ναι, μπορεί να φαίνεται ηλίθιο, αλλά είναι. Αλλά αυτό ακριβώς. Περίμενε, μην ξεκινήσει, γιατί κοιτά το κείμενο. Ο Μάικλ Τζόρνταν έπαθε ό,τι παθαίνει όποιος τρώει στον παρακτάρι. Α, εγώ μίλαγα τώρα, ναι. Συγγνώμη. Το ξαναλέμε για να το πάμε τέτοιο. Ναι, όχι, κάποιος τρίτος ηθοποιός, αυτό ήταν. Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία συνωμοσίας, ο Μάικλ Τζόρνταν έπαθε. Δεν κοίταγα πέρα δόθεν. Σύμφωνα. Σύμφωνα και φωνή, εντάξει, δεν τα λέω καλά όμως. Οπότε. Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία συνωμοσίας. Ήμουν έτσι. Πες με. Μην κάνεις reactions. Γέλαγα. Και το είπες κατευθείαν την ώρα που γέλαγα. Θα είναι screenshot βασικά στο επόμενο Γιάννη. Θα είναι δίπλα μια εικόνα, μια φωτογραφία του. Και όχι, δεν πλήρωσε μια χωριάτικη 11,5 ευρώ. Περίμενε, δεν το ένιωθα. Λοιπόν. Ναι, γιατί παίζουμε τέτοιο, παίζουμε. Άρθουρ Μίλλερ. Αλλά επειδή εδώ είμαστε σοβαρή εκπομπή. Και επειδή δεν θυμάμαι τι λέω. Αλλά επειδή εδώ είμαστε σοβαρή εκπομπή. Και δεν πιστεύουμε σε θεωρίες. Σε θεωρίες ότι πρέπει να τα λες όλα σωστά και τέτοια, ξέρω εγώ. Μου σου λέει αυτά, λέει ψέματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Airball. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Δεν ήμουν έτοιμος για αποφώνηση. Αυτό ήταν το Airball. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Γεια σας. Θες να ξεκινήσω να πούμε σε αυτό. Αυτό ήταν το Airball. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μίλαγα. Ρε, απλά ξέρεις τι. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι το τελευταίο σύμφωνο που θα πω η φωνή, ξεκινάει από εκεί. Κι! πάμε. Αυτό ήταν το Airball. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Όντως το ελπίζουμε. Λοιπόν, δεν είχα σκεφτεί να πω. Okay. Λοιπόν. Αυτό ήταν το Airball. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα.